Το πρόβλημα τη υπερχρέωση των εργατικών και λαϊκών οικογενειών που αναγκάστηκαν να δανειστούν από τράπεζε για την κάλυψη μια σειρά αναγκών του και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στι δανειακέ υποχρεώσει μετά από την κατακόρυφη πτώση του εισοδήματό του εξαιτία τη αντιλαϊκή πολιτική, είναι μεγάλο και διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια. Οπωσδήποτε, η οικονομική κρίση τη περίοδου 2008-2009 ήταν καθοριστικό παράγοντα. Από τότε, οι εργατικέ και λαϊκέ οικογένειε δεν ανέκτησαν ουσιαστικά ποτέ τα εισοδήματά τους, ούτε αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Το ΠΑΜΕ, δεκάδες εργατικά σωματεία και λαϊκοί φορείς, ανέδειξαν από την πρώτη στιγμή την ανάγκη αλληλεγγύης της οικογένειε που μαστίζονται. Το ολοένα και πιο άδικο νομοθετικό πλαίσιο υπηρετούσε στην πραγματικότητα τη διάσωση της κερδοφορίας των τραπεζών και έπλεκε σταθερά μια ασφικτική θηλιά σε βάρος των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Από την ομοιρία και τις παγίδες του νόμου Κατσέλη επί Πασόκ, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και την πώληση των κόκκινων δανείων στα φάντζ επί ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το νέο απαράδεκτο πτωχευτικό κώδικα και την κοροϊδία του εξοδικαστικού συμβιβασμού από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η πάυση της προστασίας της πρώτης κατοικία και η απελευθέρωση των πληστηριασμών η ληστρική δράση των τραπεζών και των εταιρεών απόκτηση και διαχείριση απαιτήσεων, των γνωστών funds και services, η απορρίψει αιτήσεων προστασία από τα αστικά δικαστήρια, το κύμα μαζικών πληστηριασμών εργατικών και λαϊκών κατοικιών, διαμόρφωσαν ένα εφιαλτικό τοπίο για χιλιάδε οικογένειε. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από δύο χρόνια, ήταν Νοέμβριο του 2022, στο ΠΑΜΕ αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την Επιτροπή Κατά των Πληστηριασμών με νέο δυναμικό και πολύ περισσότερο με νέα δράση. Από τότε μέχρι και σήμερα συγκεντρώθηκε μια πολύτιμη πύρα. Πείρα όμορφη για το διαρκώς πιο δυνατό ρεύμα αλληλεγγύης που εκδηλώνεται μέσα στο λαό, για το συνάδελφο, το συμμαθητή, το συμφοιτητή, το γείτονα, δείχνοντα την πραγματική διέξοδο από τα λαϊκά βάσανα στη συμπίκνωση του συνθήματο Μόνο λαό σώζει το λαό, πήρα όμω ταυτόχρονα και εξοργιστική για την απίθμενη πλέον ασυδοσία και τι τρομοκρατικέ πρακτικές των τραπεζών, funds και services σε βάρο των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Με τη σημερινή μα συνέντευξη, θέλουμε να αποκαλύψουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ασυδοσίας, που συχνά μάλιστα φτάνει να έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με αυτού τους αντιλαϊκούς νόμους, καταπατώντας κάθε ίχνος προστασίας που έχει απομείνει. Θέλουμε να καταγγείλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που, όπως και οι προηγούμενες άλλωστε, στηρίζει τα συμφέροντα των κάθε είδους κορακιών, Όπω εύστοχα αποκαλούνται από τη λαϊκή έκφραση, και δεν παίρνει κανένα μέτρο για την προστασία από τους πληστριασμού και τι εξώσει. Όλα τα παραδείγματα που θα αναφέρουμε προέρχονται από την άμεση πείρα τη Επιτροπή, αφορούν τι πραγματικέ και σε ορισμένε περιπτώσει πολύ θλιβερέ ιστορίε οικογενειών και ανθρώπων, συγκεκριμένων με ονοματεπώνυμο. Καλούμε τον οποιονδήποτε να μα διαψεύσει εάν οι αποκαλύψεις μας είναι δήθεν παραπλανητικές. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα για το οποίο χρειάζεται να μιλήσουμε και το οποίο έχει άλλωστε αναδειχθεί ποικιλότροπα από πλήθο αμέτρητων καταγγελιών, ειδησιογραφικών ρεπορτάζ κλπ., αφορά στην τεράστια ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτε στην προσπάθειά του να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία με τι εταιρείε διαχείριση, του λεγόμενου services, για να ενημερωθούν για τι οφειλέ του και να προχωρήσουν σε διαδικασίε διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση των χρεών τα τηλεφωνήματα από τις εισπρακτικές με προειδοποίησεις για κατασχέσεις και πληστηριασμούς συνεχίζουν να προκαλούν τεράστιο άγχος και πίεση σε χιλιάδες ανθρώπους. Αλλά η τηλεφωνική επικοινωνία των ίδιων με τις διάφορες εταιρείες που διαχειρίζονται τις εφηλές τους είναι ένας γολγοθάς. Ατέλειωτες ώρες αναμονή στον αυτόματο τηλεφωνητή. Προτροπή για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ετοιμάτων σε δίχρηστες πλατφόρμες που πολλές φορές κρύβουν παγίδες. Αντιφατικέ και αλληλοανερούμενε προτάσει και δηλώσει από τους διαφορετικού υπαλλήλου, συχνά με μεγάλε αποκλήσει χιλιάδων ευρώ στα διάφορα ποσά που πρέπει να καταβληθούν, εξαιρετικά πιεστικές και εκβιαστικέ προθεσμίες... όπω μέχρι αύριο πρέπει να κατατεθεί η προκαταβολή, και μάλιστα με την επίκληση τη δίθεν επικείμενη αλλαγή πολιτική από τον επενδυτή, αμέτρητα δικαιολογητικά μεγάλες καθυστερήσει στη διεκπαιρέωση των ετοιμάτων ή στην έκδοση βεβαιώσεων, προσκόμματα στην εκπροσώπηση από δικηγόρο για τη διαπραγμάτευση με την απέτηση για συνεχείς εξουσιοδοτήσεις που θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν και άλλα, είναι μερικά μόνο από όσα αντιμετωπίζουν οι οφειλέτε στην προσπάθειά του να ρυθμίσουν τα χρέη του. Οι οφειλέτε αναγκάζονται να προσφεύγουν σε δικηγόρο, ενώ διάφορα συμβουλευτικά δίθεν κυκλώματα εκμεταλλεύονται την ανάγκη του. Ένα επίσης τεράστιο πρόβλημα είναι οι εκβιαστικές απαιτήσει εξωπραγματικών προκαταβολών για την ένταξη σε οποιαδήποτε ρύθμιση που συχνά ξεπερνούν το 10% της συνολικής οφειλής. Δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα πραγματικά εισοδήματα και η δυνατότητα αποπληρωμή. Οι φιλικέ δίθεν προτροπέ για δανεισμό από συγγενείς και φίλου, προκειμένου να μην χαθεί τάχα η ευκαιρία τη προσφορά, είναι συνήθι Λε και οι συγγενεί και φίλοι των εργατικών και λαϊκών οικογενειών είναι κάποιοι ζάπλουτοι με ένα μαγικό σακούλι με πολλά χιλιάδε ευρώ. Μια κοινική και απάνθρωπη διαδικασία που σμπαραλιάζει κάθε έννοια αξιοπρέπεια. Το μόνο που μετράει είναι τα νούμερα και οι αριθμοί, η οφειλή και η αξία τη κατοικία. Όταν ο περιβόητο αόρατο επενδυτή Όπω κατεξοχήν επικαλούνται στι γνωστέ εταιρείε διαχείριση, βλέπει μια κατοικία με αξία που μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρο τη οφειλής... τότε ο πληστηριασμό είναι η επιλογή του. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα, την κατάσταση και τη θέση μια οικογένεια, όπω και πολύ περισσότερο εάν αυτό το σπίτι είναι η κόπη και ο υδρότα μια ολόκληρη ζωή. Μάλιστα, πολλέ φορέ ακούγεται και ο αμήμητο ισχυρισμό: μπείτε στη θέση του επενδυτή. Μήπω άραγε οι εργαζόμενοι που βασανίζονται από τι συνέπειε τη αντιλαϊκή πολιτική και οι τράπεζε και τα φάνη που έχουν στην υπηρεσία του άδικου νόμου και ένα ολόκληρο σύστημα, διαπραγματεύονται με ίσου όρου, φυσικά το πρόβλημα δεν σταματά στι εξωπραγματικέ προκαταβολέ που στην πραγματικότητα εκμηδενίζουν κάθε απόπειρα προσπάθεια ρύθμιση, αλλά αφορά και στι δυσβάσταχτε δόσει που επιβάλλονται. Όλα αυτά συνδυάζονται με τη συντριπτική άρνηση αποδοχής από τράπεζες και φαντς των στοιχειοδός ρεαλιστικών προτινόμενων ρυθμίσεων που προκύπτουν από την πλατφόρμα και τους αλγόριθμους του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Όταν μάλιστα ταυτόχρονα υπάρχουν χρέη στην εφορία και γενικά στο δημόσιο που εντάσσονται στη διαδικασία του εξοδικαστικού, οι τράπεζε και τα φαντ σπάνια συνενούν στην όποια πρόταση. Πάντοτε με την ίδια επαναλαμβανόμενη δίθεν αιτιολογία ότι η πρόταση ρύθμιση δεν είναι συμφέρουσα βιώσιμη λύση. Αποδεικνύοντα περίτρανα το φιάσκο και την κοροϊδία του εξοδικαστικού συμβιβασμού, τον οποίο διαφημίζει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ω δίθεν δίχτυ προστασία. Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στο δίθεν προστατευτικό πλαίσιο της ευαλωτότητας. Οπωσδήποτε, το καθοριστικό στοιχείο είναι τα ίδια τα κριτήρια της λεγόμενης ευαλωτότητα, που ουσιαστικά αφορούν περιπτώσεις εξαθλίωσης και απόλυτης ένδειας, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων. Με εισόδημα 7.001 ευρώ, ένας άνθρωπος πάβει να θεωρείται ευάλωτο. Πέρα από αυτό όμως, η πρακτική των εταιριών διαχείρισης είναι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις απαράδεκτη. Η προσκόμιση τη βεβαίω ευαλωτότητας θεωρητικά δεν επιτρέπει τη συνέχιση του πληστηριασμού. Όμω συχνά, ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει, ο πληστηριασμό αναστέλλεται την τελευταία στιγμή, ακόμα και την ίδια μέρα, πολλέ φορέ μετά από παρεμβάσει και κινητοποίησει, με αποτέλεσμα ένα αφόρητο άγχο και τεράστια πίεση σε αυτούς του ανθρώπου. Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όλα τα παραπάνω είναι πολλαπλάσια βασανιστικά για τι οικογένειε με μέλη αμαία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέρεται για τη δίθεν λύση με την τελευταία νομοθετική παρέμβασή της για την αυξομοίωση στο μισό όλων των σχεδιτικών, εισοδηματικών και εν γέννη κριτηρίων για την ένταξη των ανθρώπων ΑΜΕΑ στο πλαίσιο της προστασίας των ευάλωτων. Όμως οι νέε διατάξεις ήρθαν μετά από μεγάλους αγώνες και κινητοποιήσεις του κίνηματος ΑΜΕΑ και συνολικά του εργατικού και λαϊκού κινήματο με ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύη σε πολλέ περιπτώσει. Έπρεπε να προηγηθούν ιστορίε στα Πετράλωνα, στην Πετρούπολη, στον Κολονό και αλλού. Αν και σε αυτέ τι ιστορίε οι εξώσει δεν αποτράπηκαν τελικά σε όλε τι περιπτώσει, ανάπηροι άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν. Χρειάζεται όμω από αυτό το βήμα να αναδείξουμε και μια άλλη ιδιαίτερη πλευρά που δεν μπορεί να παραγνωρίζεται και να αποσιωπάται. Οι οικογένειες με μέλη αμαία αντιμετωπίζουν τεράστια βάσανα στη ζωή τους. Οικονομικά, ψυχολογικά, μια σκληρή καθημερινότητα. Συχνότατα, ούτε είναι σε θέση να ασχοληθούν με κάθε είδους διαδικασία, προθεσμίες κλπ, ούτε να απευθυνθούν σε δικηγόρους. Ο πληστηριασμός και η έξωση έρχονται χωρίς να το καταλάβουν, όπως εύστοχα λέγεται. Η προστασία της κατοικίας σε αυτή την κοτηγορία ανθρώπων, με κάθε τρόπο, είναι αδύρητη ανάγκη εκ των όνων κάνευ όρος επιβίωσης. Η ασυδοσία των εταιριών διαχείριση είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική στι περιπτώσει υπερχρεωμένων οικοκυριών που έχουν υπαχθεί στον περιβόητο νόμο Κατσέλη. Το τεράστιο πρόβλημα αφορά στον έντοκο χαρακτήρα των δόσεων για τη διάσωση τη πρώτη κατοικία, διάταξη που ίσχυε από την αρχή ψήφιση του νόμου και διατηρήθηκε σε όλε τι τροποποιήσει του από όλε τι κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Οι σερβισερ συχνά δεν παρέχουν αναλυτική ενημέρωση ούτε εκδίδουν τα ζητούμενα δοσολόγια, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συσσωρευμένε οφειλέ από τόκου παρά τι καταβολέ που συνεχίζουν να γίνονται. Οι οφειλέτε χάνουν ουσιαστικά την προστασία από τι δικαστικέ αποφάσει, διότι δεν μπορούν να υπολογίσουν τον τόκο. Φυσικά το μέγιστο πρόβλημα είναι το ίδιο το ύψο του τόκου που προκύπτει από τα μεγάλα επιτόκια τη περίοδου, οδηγώντα σε δυσθεώρητες εξωπραγματικές δόσεις. Εκεί όμως που η ασυδοσία των funds και services απογειώνεται, είναι κατά τον υπολογισμό των τόκων. Πιο συγκεκριμένα, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν κρίνει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, εκείνοι εξακολουθούν να προβαίνουν στον εσφαλμένο υπολογισμό των τόκων επί του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, μηνιαία δόση των 420 ευρώ, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, έχει εκτοξευστεί στο υπερδιπλάσιο ποσό των 756 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση κατά 80% περίπου. Οι οφειλέτες αδυνατούν να πληρώσουν τα υπέρογγα αυτά δοσολόγια, χάνουν την προστασία της δικαστικής απόφασης και κινδυνεύουν με πληστηριασμό της κατοικίας τους. Μόνος δρόμος είναι να καταθέσουν νέα αίτηση ερμηνεία τη δικαστική απόφαση από το δικαστήριο που την εξέδωσε, δηλαδή νέα μεγάλα έξοδα και δαπάνε. Μάλιστα, με το νέο δικαστικό χάρτη που ψήφισε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, οι αιτήσει αυτέ θα δικάζονται πλέον όχι από τα καταργημένα ειρηνοδικεία, αλλά από τα πρωτοδικεία, με μεγαλύτερα παράβολα. Τα δικαστήρια κάνουν δεκτέ τι σχετικέ αιτήσει, αλλά οι εταιρείε καταθέτουν τις ηδη προετοιμασμενε προετοιμασμένες copy-paste τους. Η οικονομική αλλά και ψυχολογική εξόδος των οφηλετών είναι τελικά απερίγραπτη. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι το ΚΚΕ κατέθεσε σχετική νομοθετική τροπολογία για την τροποποίηση του νόμου, ώστε να λυθεί το ζήτημα των τόκων και να πάυσει τα λεπορία και τα έξοδα των νέων ετήσεων ερμηνεία, αλλά η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία κόφευσε για άλλη μια φορά στο στοιχειώδε αυτό μέτρο ανακούφιση. Εξάλλου, Φαντς και σέρβισες αξιοποιούν και επικαλούνται τον νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις κατά το δοκούν και ανάλογα πάντα με τα συμφέροντά τους. Οι οφειλέτε αναγκάζονται ξανά και ξανά σε νέε δικαστικέ αιτήσει, ανακοπέ, αιτήσει αναστολή κλπ. σε ατέλειωτου δαπανηρού δικαστικού αγώνε. Υπάρχουν καταγεγραμμένε περιπτώσει που οι εταιρείε παραβιάζουν τι δικαστικέ προσωρινέ διαταγέ για την απαγόρευση πληστηριασμού και προχωρούν κανονικά Επικαλούμενε διάφορε νομικά τερτύπια. Σταματούν μόνο μετά από κινητοποιήσει. Συνήθιση επίση τακτική είναι η καταχρηστική έκδοση διαταγών πληρωμή παρά την προηγούμενη ρύθμιση τη οφειλή που πληρώνεται κανονικά. Τέλο, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ορισμένε κατηγορίε υπερχρεωμένων οικογενειών που οι οικογένειε αναγκάστηκαν να οδηγηθούν στο δανεισμό για την εξασφάλιση τη πρώτη κατοικία του και σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση από τον κίνδυνο του πληστηριασμού. Πρόκειται για γνωστέ κατηγορίε, για τι οποίε έχουν αναπτυχθεί αγώνε και έχουν κατατεθεί συγκεκριμένε προτάσει, αλλά καμία κυβέρνηση δεν έχει πάρει σήμερα, μέχρι σήμερα κανένα μέτρο. Είναι οι περιπτώσει του δανεισμού με ελβετικό φράγκο, περιπτώσει ανθρώπων φτωχών που δανείστηκαν από τον ΟΕΚ, αλλά σήμερα το δάνειό του έχει περάσει την απευθετικότητα των τραπεζών και των φαντ, περιπτώσει προσφύγων που είχαν δανειστεί με την εγγύηση του δημοσίου, αλλά σήμερα δέχονται καθημερινά εξώδικα τραπεζών και απειλές πληστηριασμών. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιβεβαιώνεται από όλη την πύρα της Επιτροπής είναι η αδίστακτη, ασίδωτη και ληστρική επιθετικότητα των τραπεζών, funds και servicers, που βλέπουν μόνο νούμερα και αλγόριθμους και όχι ανθρώπους και οικογένειες. Άλλωστε για αυτού ισχύει μόνο ο σιδερένιο νόμο του κέρδου. Η διατήρηση τη κερδοφορία του και η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων του συχνά προτιμά του πληστηριασμού κατοικίων και τη συγκέντρωση γη αντί για μακροχρόνιε βιώσιμε για τα λαϊκά κυριά ρυθμίσει, πρακτικέ που σχετίζονται με γενικότερε εξελίξει στην αγορά του λεγόμενου real estate. Ο μόνος παράγοντας που έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βάλει φρένο στις ορέξεις τους είναι η εργατική και λαϊκή δράση και αλληλεγγύη, η άνοδος της πάλης ενάντια στους πληστηριασμούς και τις εξώσεις, της διεκδίκησης για την προστασία της εργατικής και λαϊκής κατοικίας και την απαγόρευση των πληστηριασμών. Στο πάμε θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση της δράσης μας και τους δίνουμε υπόσχεση δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, για να μην ξεσπιτωθεί καμιά οικογένεια από το σπιτικό της.